Δεν μπορώ να κάνω αεροπλάνο με αυτή τη μέθοδο να φεύγει από το Λονδίνο στις 5 και στις 5 και 4 να βρίσκεται στο Νέα Υόρκη. Και τι σκέφτεστε να κάνετε, κύριε Γιόλβα? Τι να κάνω τώρα, ένας χρόνος ζωής μου είναι ακόμα. Όχι. Γιατί σας δεν με πρόσεξαν αυτοί που έπρεπε, που κυβερνούν τον ιερό τόπο αυτόν που λέγεται Ελλάδα. Διότι τον κυβερνούν οι προδότες. Η κορυφαία εφεύρεσή του ήταν αυτό το υπερόπλο, τον Μπέβατρο. Το υπερόπλο. Τον Μπέβατρο. Ναι, αυτό αν θέλετε. Ναι. Αυτό είναι, αυτό θυμάμαι είναι, ναι. Που το έφτιαχνε και μου έλεγε με αυτό, το που μου είπε ότι θα διαλύσω ένα μεγάλο όγκο, θα διαλύσω τον πάγο που είναι στον Όλυμπο. Αλλά μου είπε και άλλα πράγματα τι θα διαλύσει. Αυτό το όπλο τώρα πού βρίσκεται? Στα ελληνικά χέρια δεν βρίσκεται ένα από το Άρτεμις, αλλά πάλι και από αυτό βρίσκεται το κάποιο. Με το Άρτεμις τι σχέση? Εγώ ξέρω μόνο ότι ερχόταν κάθε μέρα και τον παίρναν και πήγαινε στην ΕΑΒ. Τώρα τι έκανε, κάτι έφτιαχνε ένα όπλο. Είχε χρηματοδοτηθεί η υπόθεση ποτέ αυτή από το Υπουργείο Αμήνας στο ελληνικό? Όχι, όπου δεν χρηματοδότησε κανείς και είχε μεγάλες δυνατότητες να κάνει πάρα πάρα πολλά έργα, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκε από πουθενά. Διότι... Θα λέει κανείς ότι μετά από όλες αυτές τις δυνατότητες που είχε, πρέπει να είσαστε δισεκατομμυριούχος. Ναι. Πέθανε στην Πτζάθα. Τι άνθρωπο.